Αυτό που βασανίζει περισσότερο τους πολίτες της περιοχής μας είναι το θέμα της δημόσιας υγείας και οι επιπτώσεις του κορονοϊού, παρά ο ανασχηματισμός που χθες πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Βεβαίως, στο σχετικό ερώτημα για το αν αυτό σημαίνει πρόωρες εκλογές, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες απαντούν θετικά. Πιθανόν. Το πιο πιθανόν. Τι λέτε για τα καινούργια πρόσωπα που μπήκαν? Δεν έχω από κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι πιο πολύ εκλογικού χαρακτήρα. Ιδίως του εσωτερικών, του Βορύδη. Δεν είμαστε και τόσο ικανοποιημένοι. Εμείς οι Κεραμαίος θέλαμε να φύγει. Αλλά έμεινε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια σοβαρή αλλαγή. Το θέμα είναι να γίνει δουλειά. Δεν μας είναι το θέμα τα πρόσωπα. Το θέμα είναι να γίνει κάτι, να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να πω. Πιστεύετε ότι ο ανασχηματισμός θα φέρει αποτέλεσμα? Είναι αρχή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα, να δούμε πώς, τι θα κάνουν. Αυτό ακριβώς, ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν ασχολούμαι με αυτά. Τι να πούμε, είναι σωστό, αυτοί ξέρουμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να πάμε πρόωρες εκλογές? Αυτό φαίνεται, το συζητάνε. Δεν ξέρω αν πάμε ή δεν πάμε, πάντως το συζητάνε για εκλογές. Τι θα κάνουμε, αυτοί ξέρουμε.